Η 26η συνάντηση νέων Άρδα έχει ξεκινήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις παρά το θλιβερό γεγονός της πυρκαγιάς στο δάσος της Δαδιάς που έχει επηρεάσει όλους τους κατοίκους του Εύρου. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινοφιλούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας Δημήτρης Βαρσαμακίδης δήλωσε τη θλίψη του για τη μεγάλη καταστροφή του Εθνικού Πάρκου της Δαδιάς και ευχήθηκε να τελειώσει σύντομα. Χθες είχαμε, όπως είπατε, την έναρξη του πενθυμέρου φεστιβάλ του Άρδα 26 συνάντηση νέων. Η προσέλευση του κόσμου ήταν άκρως ικανοποιητική, δεδομένου των συνθηκών ότι ακόμα υπάρχει ο κορονοϊός στη ζωή μας και σε έξαρση αυτό το διάστημα, άσχετα αν έχει εξασθενήσει ο ιός. Έχουμε και την ασφαλτιά στο δάσος Πυρκαγιάς, να σταματήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί έχει γίνει μεγάλη καταστροφή. Σε σχετικό ερώτημα σχετικά με το αν η φωτιά στη Δαδιά επηρέασε την προσέλευση του κόσμου, ο κύριος Βαρσαμακίδης ανέφερε ότι σίγουρα έχει επηρεάσει τους κατοίκους του νοτιού τμήματος του νομού, αλλά παρόλα αυτά η προσέλευση άγγιξε τις 4.000. Θεωρείτε ότι έχει επηρεάσει την προσέλευση του κόσμου η μεγάλη φωτιά στη Δαδιά? Και ό,τι αφορά στο νότιο κομμάτι του νομού μας, πιστεύουμε πως να έχει επηρεάσει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, η προσέλευση του κόσμου ήταν γύρω στις 4.500. Πολύ ικανοποιητικό νούμερο. Πολύ καλός αριθμός για το φεστιβάλ. Έδειξε ο κόσμος ότι το αγαπάει, ότι του έχει λείψει. Τα τελευταία δύο χρόνια που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του COVID. Κυλήσαν όλα ομαλά. Δεν είχαμε απρόβλεπτα και απρόβλεπτες καταστάσεις. Ο κόσμος έμεινε ικανοποιημένος. Οι καλλιτέχνες έδωσαν όλοι το καλύτερό τους αυτό και ελπίζουμε έτσι να συνεχίσει και τις επόμενες μέρες. Η δεύτερη μέρα της διοργάνωσης θα είναι με συναυλίες από καλλιτέχνες διαφορετικών ειδών μουσικής, έτσι ώστε να καλυφθούν οι προτιμήσεις όλων των παρευρισκόμενων. Γιατί, όπως αναφέρει ο κύριος Βαρσαμακίδης, αυτές οι βραδιές χρειάζονται για να μπορέσει να υπάρξει μια συνέχεια για τα επόμενα χρόνια, συνδυάζοντας όλες τις ηλικιακές ομάδες. Σήμερα το πρόγραμμα θα ανοίξει σε 9 η ώρα με την πάντα του Παναγιώτη του Δόβρη. Είναι ένα παντεκτή που ασχολείται πιο πολύ με την ένταση της μουσικής. Μετά τη σκετάλη παίρνει η κυρία Τσαλιγοπούλου και θα κλείσει η βραδιά με τον Εισβολέα. Είναι ένα πρόγραμμα που ενώνει και την νεολαία και τους μεγαλύτερους στην ηλικία. Χρειάζονται αυτές οι μίξεις του φεστιβάλ του Άρδα. Στόχος μας είναι οι προτεργάτες αυτού του φεστιβάλ που ξεκίνησε πριν 28 χρόνια και να πάρουν τα παιδιά τους όπως είχαν αγαπήσει αυτοί και να μπουν στο φεστιβάλ και να το αγαπήσουν και τα ίδια τα παιδιά τους και να υπάρχει μια συνέχεια. Και πιστεύω η σημερινή ημέρα μπορεί να τα συνδυάσει και τα δύο.